Για τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών και την νίκη Μακρόν, τοποθετήθηκε στην κάμερα του Άστρα ο επίτιμος πρόξενος της Γαλλίας στο Βόλο, ο κ. Ρολάνδος Φίσερ, ο οποίος τόνισε ότι ήταν κρίσιμες εκλογές που δεν αφορούσαν μόνο τη Γαλλία, αλλά το σύνολο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ο γαλλικός λαός απεφάνθη, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα, η επόμενη μέρα εννοείται ότι θα συνεχιστεί η πολιτική αυτή, η οποία είναι γνωστή την τελευταία πενταετία, εφόσον πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. Οι σχέσεις της Γαλλίας απέναντι στην Ελλάδα ήταν πάντα φιλικές, παραδοσιακά φιλικές και σχέσεις συνεργασίας. Άλλωστε και στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντα η Γαλλία υποστήριζε την Ελλάδα και τη βοηθούσε όπου μπορούσε. Οπότε εκτιμώ ότι σίγουρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλάξει αυτό, θα συνεχίσει και εύχομαι να συνεχίσει, γιατί πάντα οι σχέσεις των δύο χωρών, των αδελφών λαών θα τολμούσα να πω, γιατί τους συνδέουν πολλά κοινά, ήταν όμορφες, γαλήνιες και σχέσεις συνεργασίας πάντα. Παράλληλα, ο κύριος Φίσερ έστειλε και αντιπολεμικό μήνυμα με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία. Κανένας λογικός άνθρωπος δεν αρέσκεται να βλέπει πολέμους και κυρίως όλα αυτά που δεινοπαθεί ο ουκρανικός λαός, και πάντα στην πλάτη του λαού πέφτουν όλες αυτές οι καταστάσεις. Τώρα αυτό, εντάξει, είναι ένα ζήτημα διεθνές που έχει τις προεκτάσεις του, που και εκεί πέρα σίγουρα καλό είναι να σταματήσουν όλα τα δεινά αυτά που υποφέρει ο ταλέπορος ουκρανικός λαός. Την ίδια ώρα στάθηκε και στο θέμα των ανατιμήσεων και της ακρίβειας ως ένα ζήτημα που δεν απασχολεί μόνο την Ελλάδα τη δεδομένη συγκυρία, αλλά και τη Γαλλία. Πληροφορούμε ότι υπάρχουν ανατιμήσεις και ακρίβεια και εκεί υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα βγάζουν πέρα. Σίγουρα δεν είναι τόσο έντονη η κατάσταση όσο είναι εδώ, αλλά και εκεί υπάρχουν τα αντίστοιχα προβλήματα, ενδεχομένως σε άλλη κλίμακα, αλλά υπάρχουν. Αρκετοί πάντως οι Γάλλοι που βρίσκονται στην πόλη του Βόλου εδώ και πολλά χρόνια και θεωρούν την Ελλάδα δεύτερη πατρίδα τους. Εγκατεστημένοι χρόνια εδώ, απολαμβάνουν την όμορφη ζωή την ελληνική εδώ. Και οι σχέσεις πάντα είναι καλές και άριστες και είναι όλοι ευχαριστημένοι και όντως το θεωρούν δεύτερη πατρίδα τους. Και μάλιστα ξέρω και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν στην αρχή της δεκαετίας, τότε τα μνημόνια, με όλες αυτές τις καταστάσεις, με πολύ μεγάλο πόνο ψυχής, γιατί επιθυμούσαν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους εδώ. Και δυστυχώς αναγκάστηκαν να φύγουν, αλλά τώρα επιστρέψαν πάλι.